θα έλεγα. Άλλος μαθητής μας εδώ ήταν ο παρουσιαστής της γενικής εκδήλωσης που έγινε στο τέλος ο Σάββας. Και φυσικά η πολιτισμική συνείδηση και η έκφραση, δηλαδή η διαφύλαξη της πολιτισμικής μας παράδοσης, αλλά και η δυνατότητα να γνωρίσουμε και την πολιτισμική παράδοση μιας άλλης χώρας και μάλλον πολλών άλλων χωρών ταυτόχρονα. Το μόνο το οποίο δεν καλύπτει το δικό μας πρόγραμμα είναι η μαθηματική παιδεία, ας πούμε. Αλλά το είχαν μια χαρά, το καλύπτει και αυτό. Ειδικότερα το Game όμως, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα σύμπραξης 5 χωρών, δηλαδή Ιταλίας που είναι και η συντονίστρια χώρα, Λετωνίας, Ισπανίας, Ρουμανίας και Ελλάδας, έχει και κάποιους πιο συγκεκριμένους στόχους. Κυρίως η συμπεριληπτική εκπαίδευση, δηλαδή ελκυστικά προγράμματα που ενσωματώνουν νέες πρακτικές και κάνουν την γνώση προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά, δηλαδή ισότητα, ένταξη όλων των παιδιών στην ομάδα. Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει. Όλοι μπορούν να αναλάβουν ένα ρόλο. Η μη τυπική μάθηση, νομίζω η κυρία Παπαδοπούλου μας κάλυψε πολύ καλά στο θεωρητικό πλαίσιο. Δεν θέλετε να ξανακούσετε για τη μη τυπική μάθηση κάτι από μένα. Η διαχείριση περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δουλέψαμε στη δεύτερη αποστολή μας πάνω στον σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά σε ομάδες δημιούργησαν 3 βιντεάκια όπου κάναν σενάρια και γυρίσανε 3 μικρές ταινιούλες με θέμα τον εκφοβισμό, τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων για την αντιμετώπιση του, καλές και κακές συνήθειες των εφήβων. Οι ίδιοι σκέφτηκαν μόνοι τους τα σενάρια, μόνοι τους τα υλοποιήσανε, δώσαν ρόλους και αυτό έγινε σε τοπικό επίπεδο. Και πριν από λίγες μέρες στην Ισπανία, στο σχολείο του Ιφιέστο, περιοχή Αστούριας που μας φιλοξενούσε, δουλέψαν σε διεθνείς ομάδες, 3 διεθνείς ομάδες και φτιάξαν κάτι εντελώς καινούριο, όλοι με την εμπειρία που φέραν από τη δική τους χώρα, δημιούργησαν κάτι ξεχωριστό. Επίσης, και θα ήθελα να τελειώσω εδώ, δεν θέλω να σας πω πολλά θεωρητικά, να σας δείξω πιο πολύ τι κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα, η βιωματική μάθηση. Μαθαίνουμε πολύ εύκολα μέσα από παιχνίδια, τα παιδιά